Γεια σας φίλοι μου, γεια σας και χαρά σας. Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα όπως μας είπε η φίλη μας η Αφροδίτη και γι' αυτό γυρνάω αυτό το βιντεάκι. Σήμερα 19 Ιανουαρίου γιορτάζουν στο Άγιο Όρος τα Θεοφάνεια και περιφέρουν την εικόνα της Παναγίας. Αυτό να σας πω γίνεται τρεις φορές το χρόνο. Χριστούγεννα, Πάσχα και σήμερα. Και όπως επίσης μας είπε σήμερα για να μαθαίνουμε είναι του Άγιου Μάρκου του Ευγενικού. Εμένα δηλαδή. Οπότε γιορτάζω φίλοι μου, σήμερα γιορτάζω εγώ, γιατί και Μάρκος είμαι και ευγενικό είμαι. Και η Αφροδίτη, η κυρία Αφροδίτη μου έστειλε και το δωράκι μου. Πραγματικά με συγκίνησε πάρα πολύ γιατί είμαι λάτρης του ξύλου και επέλεξε, ξεχώρισε και μου έστειλε ένα ξύλινο βαρέλι ε, για κρασί. Εγώ βέβαια λίγο έχω μπερδευτεί γιατί δεν ξέρω αν θα βάλω κρασί ή αν θα βάλω ρακί. Θα το σκεφτώ πάρα πολύ καλά και την καρδιά μου θα ρωτήσω και θα δω τι θα βάλω μέσα. Είναι από ξύλο δρύς. Έχει τέσσερα μεταλλικά στεφάνια από ό,τι βλέπω εδώ. Τη βάση του. Και το δέμα περιλαμβάνει και άλλες ωραίες λιχουδιές. Σοκολατάκια, λουκουμάκια. Ωραία πραγματάκια έτσι για να γλυκαθώ μέρα που είναι. Το βαρέλι αυτό εγώ πρέπει να το στανιάρω από ότι είδα. Πρέπει δηλαδή να κάνω τη διαδικασία που απαιτείται για να μπορέσω να το κάνω χρηστικό. Γιατί έχει κατασκευαστεί όπως έχει κατασκευαστεί, αλλά θέλει ακόμα μία προεργασία. Και τι ποια είναι αυτή η προεργασία, είναι να το γεμίσω από ό,τι είδα με νερό, να το αφήσω 2-24 ώρα, να δω αν έχει διαρροή, αν δεν έχει διαρροή τη γλιτώσαμε, το, ξεπλέ, το αδειάζω, το ξεπλένω και μετά είναι έτοιμο για χρήση, αν έχει διαρροή, πρέπει να κάνω κάποιες άλλες διαδικασίες έτσι ώστε να έρθει και να γίνει χρηστικό. Και φυσικά για να ευχαριστήσω τη φίλη μας την κυρία Αφροδίτη, της έχω και κατσουνάδα, η οποία ξεκινάει, Είσαστε έτοιμοι. Λοιπόν, «Ξύλινο βαρέλι του κρασιού μου έστειλε για δώρο και όντε θα πίνω το κρασί στην υγειά της θα εύχομαι μόνο. Κυρία Αφροδίτη, σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ για ακόμα μια φορά. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Με έχετε συγκινήσει και δεν είναι η μοναδική φορά. Ε, αυτό το βαρέλι το έχω φανταστεί ήδη στο γραφείο μου, ήδη γεμάτο με, με μερακή πιθανότατα, για να είναι έτσι λίγο πιο κριτικό, πιο κοντά σε μας. Όχι ότι δεν παράγουμε κρασί, αλλά... Η Ιρακή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Κρήτη. Βέβαια να ρωτιέμαι μετά από αυτό, αν θα με λέτε Μάρκο Ευγενικό, Μάρκο Ιπότη, όπως με έχετε αποκαλέσει, ή Μάρκο Πότη. <laughs> Γεια σας.